ξέρουν πλέον το μυστικό οι Κούρδοι. Καταρρίφθηκαν άλλα 4 drones του τουρκικού στρατού στο βόρειο Ιράκ. Τον μπελά τους βρήκαν λοιπόν οι Τούρκοι με τις δυνατότητες που έχουν αποκτήσει οι Κούρδοι αντάρτες, οι οποίοι κατεβάζουν σαν τις μύγες όπως φαίνεται τα τουρκικά drones. Κούρδοι αντάρτες κατέριψαν 4 drones του τουρκικού στρατού στο ΖΑΠ του βόρειου Ιράκ, αναφέρει κουρδικό μέσο μαζικής ενημέρωσης. Οι αντάρτες κατέριψαν περισσότερα μη επανδρομένα αεροσκάφη του τουρκικού στρατού πάνω από το νότιο Κουρδιστάν, δηλαδή το βόρειο Ιράκ. Αρκετά επιθετικά μη επανδρομένα αεροσκάφη του τουρκικού στρατού καταρρίφθηκαν πάνω από το στρατηγικό δυτικό μέτωπο των Κούρδων ανταρτών στην περιοχή ΖΑΠ. Το γραφείο τύπου των Κουρδικών Δυνάμεων Λαϊκής Άμυνας ανέφερε ότι συνολικά 4 drones που ανήκουν στο τουρκικό κράτος έχουν καταρριφθεί στο βόρειο Ιράκ από την αρχή της εβδομάδας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα drones καταρρίφθηκαν πάνω από τις περιοχές Γκυρέ, Γκυρέ Αμεντιγέ και Γκυρέ Κουντί στο βόρειο Ιράκ στις 17, 18 και 19 Ιουνίου. Σε άλλη επίθεση, Κούρδοι αντάρτες κατέστρεψαν ένα σύστημα κάμερας παρακολούθησης που είχε εγκαταστήσει ο τουρκικός στρατός στην περιοχή Γκυρέ Αμεντιγέ στις 18 Ιουνίου. Στις 19 Ιουνίου, οι τουρκικές δυνάμεις που προσπάθησαν να εγκαταστήσουν σύστημα κάμερας παρακολούθησης στην περιοχή Γκυρέ Κουντί δέχθηκαν πυρά από Κούρδους αντάρτες με βαρέα όπλα και αναγκάστηκαν να οπισθοχωρήσουν. Ως αντίπεινα, οι σύραγγες των Κούρδων στην περιοχή Γκυρέ βομβαρδίστηκαν ανηλαιώς από τους Τούρκους με απαγορευμένα εκρητικά και ντρόνς φορτωμένα με εκρητικά στις 18 και 19 Ιουνίου φέτος. Σύμφωνα με το YPG, η τουρκική πολεμική αεροπορία πραγματοποίησε 16 επιθέσεις σε περιοχές Κούρδων ανταρτών στις 17, 18 και 19 Ιουνίου. Οι βομβαρδισμοί στόχευαν περιοχές στην περιοχή Κανίν, Χαρκούκε, Γκάρε, Μετίνα και ΖΑΠ. Σε μια δήλωση στις 20 Μαρτίου, η κεντρική διοίκηση του YPG αποκάλυψε ότι οι Κούρδοι μπόρεσαν να αποκτήσουν σύστημα πυράβλων με το οποίο προφανώς καταρρύπτουν τα τουρκικά μη επανδρομένα εναέρια οχήματα, ενώ υπάρχουν υποψίες ότι οι Κούρδοι κατέχουν και συστήματα anti-drone. Επίσης, ένας Τούρκος στρατιώτης σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης έρευνας που διεξήχθη από τις τουρκικές δυνάμεις στρατοχωροφυλακής στα σύνορα μεταξύ της περιοχής του Ιρακινού Κουρδιστάν και της Τουρκίας. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.